πρόσκληση και για την πρωτοβουλία. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται. Ονομάζομαι Μίνου Ζωή, είμαι γιατρός στους γιατρούς του κόσμου και θα ήθελα να σας μιλήσω κυρίως για την καθημερινότητά μας. Οι δράσεις των γιατρών του κόσμου ξεκίνησαν στην περιοχή το Μάιο, αρχικά στο Κατσικάρ, τότε ρυθμούσε πάνω από 1.000 άτομα και σταδιακά επεκτάθηκαν και στους υπόλοιπους καταβλισμούς, δηλαδή στη Φανερωμένη, στη Φιλιππιάδα, στα Δολιανά, την Κόνιτσα και το Τσεπέλογο που, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, εκενώθη του. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν παροχή πρωτοβάθμιας υγείας, εκπαιδεύσεις σε σχέση με θέματα υγείας για την κοινότητα, ψυχολογική υποστήριξη με τους ψυχολόγους, φροντίδα των εγγύων και των νεογνών με την ομάδα, με τις ΜΕΕΣ. Ενώ τώρα τελευταία παρέχουμε και τη μεταφορά στα νοσοκομεία για ραντεβού και παρακολούθηση χρόνια νοσημάτων, νοσημικοπάθειας, χρόνιας διαβήτης, ορθοπαιδικά προβλήματα και γενικά προβλήματα του γενικού πληθυσμού. Στο πρόγραμμα επίσης υπάρχει κινητή γυναικολογική ομάδα και οδοντιατρική ομάδα που επισκέφτονται όλους τους καταβλισμούς σε όλη την Ελλάδα σε τακτικά μισθήματα. Τώρα, κάθε πρωί, 2 ώρες ξεκινάνε με όλο το προσωπικό της ομάδας για 2 διαφορετικούς προορισμούς. Η καθημερινότητα μας βρίσκει ανάμεσα στις 6 κοινότητες, οι οποίες είτε έχουν μείνει σταθερές, είτε συνέχεια λατώνονται στον πληθυσμό, και όποιος από την κοινότητα έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα ή κάποια ερώτηση, έρχεται για συνεδρία σε εμάς και ανάλογα με τη βαρύτητα είτε αντιμετωπίσετε με το φαρμακείο που έχουμε και τις συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε, είτε αν είναι πιο σοβαρό, ζητάμε τη βοήθεια των δημοσίων τομών υγείας που, αν και στα χρόνια της κρίσης και με τα προβλήματα που έχουν, είναι πραγματικά γράφουν και το κάτω παραπάνω. Για εμάς τα μέτρα προφύλαξης που λαμβάνουμε όλοι σαν προσωπικό είναι τα βασικά και τα ελάχιστα, τα λέγαμε. Δηλαδή, κράτια, κλείσιμο χεριών και μάσκα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή για απλές λοιμώξεις αναπνευστικού, αυτές που μεταφέρονται με τα σταγονίδια. Και αυτό γιατί μετά από 6 μήνες καθημερινής τριβής με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια κοινότητα, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα ούτε σαν ομάδα, ούτε σαν κοινότητα μέσα στους καταβλισμούς. Ο κύριος Χαλιάσος μίλησε για τις λοιμώδεις ασθένειες και πραγματικά σας το τονίζουμε και εμείς ότι όντως σοβαρά μη αντιμετωπίσιμα προβλήματα δεν είχαμε. Τώρα, οι περίπου 20 με 30 συνεδρίες καθημερινά, από αυτές 60 με 65% αφορούν ανηλίκους. Και αυτό γιατί και οι ανατολίτες γονείς εμφανίσουν το ίδιο άγχος για την υγεία των παιδιών τους με τους Έλληνες γονείς. Τα παιδιά που βλέπουν καθημερινά πάσχουν από απλά νοσήματα της κοινότητας, δηλαδή απλές λοιμώξεις αναπνευστικού, μπορεί να είναι περισσότερες σε συχνότητα λόγω του συνοστισμού που υπάρχουν μέσα στους καταβλισμούς. Το καλοκαίρι είχαμε πολλά δερματολογικά προβλήματα και πάλι, δηλαδή λόγω ελλειπών, ψεκασμών και γενικότερα των συλλογικών. Διάρειες κυρίως τροφικής φύσης, είτε υιογενής, μικροτραυματισμοί και άλλα γενικά προβλήματα που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε ένα οποιαδήποτε παιδάκι. Από όσο μπορώ να θυμηθώ, ασθενοφόρο έχει χρειαστεί να καλέσουμε μόνο μία φορά για έναν ανήλικο και ήταν μία περίπτωση η οποία πήγε και πολύ καλά. Επίσης, όσον αφορά τους εμβολιασμούς, τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη καμπάνια από τους γιατρούς χωρίς σύνορα που συνεργαζόμασταν για εμβολιασμό όλων των παιδιών από 0 έως 15 ετών. Τώρα, αυτό που καλύφθηκε ήταν από ενός έτους μέχρι 15 χρονών το MMR, το ανεμοκλογιά παροδίδεται η γαρά, από 6 εβδομάδες μέχρι 5 χρονών αυτό που λέμε το εξαδύναμο, εμόφυλος της ιφλουέτσας, η πατήτητα β, το κίτης, διφθερίτιδα, τέτανος, πολυμιλίκη, ναι. Και από 8 εβδομάδων μέχρι 5 χρονών που είναι πνευμονιόγκο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε καθημερινές ερωτήσεις από τους γονείς για το πότε θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δόση
η οποία θα γίνει και αυτή μάλλον άμεσα. Και αυτό γιατί είναι κοινή λογική και κοινή γνώση ότι ευάλωτος απέναντι σε αυτές τις ασθένειες είναι αυτός που δεν έχει κάνει τους απαραίτητους εμβολιασμούς. Και θυμάμαι πριν ξεκινήσουμε, οι συζητήσεις που γινόταν είχαν να κάνουν πάλι με την υπατήτητα, τι θα κάνουμε, τις οδηγίες του κέλπνου, τι θα κάνουμε με τη θυματίωση, γενικά για όλες αυτές τις λοιμώδεις ασθένειες που τότε όλοι φοβόμασταν ότι μπορούσε να γίνει κάποιος δημοσιονομικός κίνδυνος. Και μετά ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και οι συζητήσεις στην ομάδα μας γίνανε για τον μικρό Ιουσέφ που μας έρχεται μια φορά την εβδομάδα με διάρκεια γιατί τρώει ό,τι να είναι. Ή τον Ηλία που έχει ένα σπάνιο γενετικό νόσημα ή τη Λεϊάρη που μας έρχεται συνέχεια με παγωμένα γόνατα γιατί στο παιχνίδι πέφτει συνέχεια κάτω. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω ότι σιγά σιγά μπήκαμε κι εμείς μέσα στην κοινότητα και σκεφτήκαμε τις σκηνές τους και μοιραστήκαμε και τις τουαλέτες, γιατί εντάξει, τι θα κάνουμε, είμαστε 6 ώρες στους καταβλισμούς. Και ανταλλάξαμε φαγητό, μοιραστήκαμε τσάι, ανταλλάξαμε πολλά στοιχεία από τις κουλτούρες και των βιονών και συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτές τις κουλτούρες από ό,τι νομίζαμε πριν έρθουμε σε άμεση επαφή με αυτόν τον κόσμο. Και μετά, σε όλη αυτή την εμπειρία, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό και αυτό είναι τα παιδάκια. Είναι παιδάκια όλων των ηλικιών που έρχονται και πέφτουν πάνω σου με το που σε βλέπουν γιατί έχουν μάθει μέσω λόγω της κουλτούρας που θα λαμβάνουν συλλογή και από άγνωστους ενήλικες και που κάθε μέρα μας έρχονται και μιλάνε όλο και καλύτερα αγγλικά και όλο και καλύτερα ελληνικά και έχουν ζήσει τόσα και έχουν αποκτήσει μια οριμότητα που τη βλέπεις το πρωί που στοιχίζονται για να πάνε στο σχολείο του αυτοσχέδιου του καταπλησμού και είναι φοράνε τα καλά τους ρούχα, έχουν φτιάξει τα μαλλιά τους, είναι καθαρά, είναι περιποιημένα γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να κάνουν κάτι μέσα στη μέρα τους, είναι σημαντικό να πάνε σχολείο. Και τώρα ξεφεύγουμε από την παροχή πρωτοβάθμιας υγείας ή περίθαλψης. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να πούμε για έναν νέο ηλικιακά πληθυσμό που κάθε μέρα αγωνίζεται να παρέχει στα παιδιά του τις καλύτερες τυπικές υγιεινής και διαβίωσης μέσα σε όλες αυτές τις αδειξότητες. Αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι οι γυναίκες που μας έρχονται καθημερινά σχεδόν πια με τενοτήτηδα, γιατί πρέπει να πλύνουν τα χέρια των παιδιών στο χέρι, γιατί τα παιδιά που πρέπει να είναι καθαρά στο σχολείο του αυτοσχέδιου. Ουσιαστικά είναι μέσα στον καταπληκτισμό, έχει φτιαχτεί μέσα από την κοινότητα. Και τέλος πάντων, και σε ακόμα μια προσωπική νότα, τις προάλλες που περπατούσα και πέτυχα στον δρόμο των Ιωαννίνων, μία από τις οικογένειες που μεταφέρθηκαν στα ξενοδοχεία από τον Κατσικά, και ήταν μια συνόδευτη μητέρα 8 παιδιών. Που καθημερινά τη βλέπαμε να τρέχει πίσω από κάθε γονιό, πίσω από κάθε παιδάκι της για να το ταΐσει, για να το κλείνει, για να το φροντίσει. Και όπως κάθε γονιός, το βασικό της άγχος ήταν να κάνει, είχε να κάνει για το μέλλον του παιδιού της και την υγεία της. Και τέλος πάντων, τους είδα, χαιρετηθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε και ήταν όλοι χαρούμενοι και περιποιημένοι και απλά κάναν τη φόλτα τους. Και τη ρώτησα αν είναι καλύτερα τώρα και χαμογέλασε και μου έδειξε το μικρότερο της τη μάλλον δυναμία της και εκείνη τη μέρα μίλησε σαν πω αντιμαλακτικό και μου απάντησε ότι ναι, είμαστε καλύτερα, αλλά ο Ιουσέφ δεν έχει τίποτα να κάνει όλη μέρα. Και εκ μέρους και του Ιουσέφ και του Αχμέτ και του Ιουσέφ και της Μυριάμ και της Μαρτίνας και από όλα τα παιδάκια και μετά από 6 μήνες θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος υγείας που να αποτρέπει αυτά τα πραγματικά αξιοθαύμαστα παιδιά από το να πηγαίνουν σχολείο και μακάρι και στο μέλλον να μπορούν να συγκροτήσουν τους Έλληνες συνομιλίκους τους, γιατί και οι μεν και οι δε θα βγουν πολύ κερδισμένοι από αυτή την επαφή, όπως κερδισμένοι αισθανόμαστε και εμείς.